ένα θέμα που καίει πολύ κόσμο σήμερα, μία φράση που ακούω πάρα πολύ συχνά και πάρα πολλές ερωτήσεις είναι γύρω από αυτό το θέμα. Ποιο? Ο μεταβολισμός μου, λέει, χάλασε και με εμποδίζει να χάσω βάρος. Βοήθεια, τι να κάνω? Πολύ συχνή ερώτηση για κάποια άτομα που παλεύουν χρόνια με δίαιτες, που χάνουν βάρος και ομολογούν ότι το ξαναπαίρνουν το βάρος πάλι πολύ γρήγορα και μάλιστα είχαν πάει να κάνουν και μετρήσεις, ειδικές μετρήσεις με κάποια όργανα και εκεί τους είπαν ότι ο μεταβολισμός σου χάλασε και πρέπει να τρέφεσαι με πολύ χαμηλές θερμίδες και λοιπά. Οι άνθρωποι απελπίζονται γιατί τους φαίνεται ότι θα υποσυτιστούν εν τέλει κάτω από ορισμένες θερμίδες και δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και απογοητεύονται και δεν ξέρουν να κάνουν. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Γιατί με αυτά τα μηχανήματα πια, τα οποία εγώ, με συγχωρείτε, δεν ξέρω τώρα πώς ακουστεί, εγώ είμαι εναντίον. Έτσι, μιλάμε για 30 χρόνια πείρα αυτή τη στιγμή, είμαι εναντίον όλων αυτών των μηχανημάτων. Άντε λιπομέτρηση, άντε μέτρηση μεταβολισμού, άντε πείτε μου πού χρησιμεύσε σε έναν πραγματικά αυτό το πράγμα. Πείτε μου ότι χρησιμεύσε κάπου, γιατί με αυτή την παρακολούθηση, την εκλεπτισμένη με το χιλιοστό κτλ, κατόρθωσα εν τέλει να πετύχω το στόχο μου και να είναι και μόνιμος. Εγώ δεν ξέρω κάποιον έτσι. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί ακούω φράσεις τέτοιες και δεν μου αρέσουν αυτές οι φράσεις, ας πούμε, και πιστεύω δεν αρέσουν ούτε σε εσάς. Τι θα πει χάλασε ο μεταβολισμός? Εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Άλλο χαλασμένος μεταβολισμός, άλλο μειωμένος μεταβολισμός. Έτσι δεν είναι? Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει χαλασμένος μεταβολισμός. Γιατί? Γιατί ο μεταβολισμός είναι η ίδια η ζωή μας. Ο μεταβολισμός είναι όλο μας το ζήν. Δηλαδή παίρνω τροφές, μεταβολίζονται, μετατρέπονται δηλαδή σε ενέργεια και τελείως. Πώς χαλάει αυτός ο μηχανισμός? Δεν μπορεί να χαλάσει έτσι εύκολα. Τι γίνεται όμως? Εδώ συμβαίνουν άλλα πράγματα, δηλαδή μπορεί να έχει πολυκαιρίσει μία δίαιτα και να έχει πολύ καιρό και να τρέφεται με πολύ χαμηλές θερμίδες και όντως εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν γιατί απενεργοποιούνται κάποιες ορμόνες, λεπτίνη, θυρορμόνες και όλα αυτά, οπότε μπλοκάρεις και δεν μπορείς. Άλλο μπλοκάρω, άλλο χαλάω. Δεν υπάρχει χαλάω. Ο μεταβολισμός μου, λέει, χάλασε και πάνε σε Ινστιτούτα και τους το λένε αυτό. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι είτε θα πολυκαιρίσουμε με κάποιες δίαιτες και εν τέλει δεν θα μπορούμε να κατέβουμε κάτω από κάποιο σημείο εξαιτίας αυτών των μπλοκαρισμένων και απορριθμισμένων πλέον ορμονών που έχουμε πει, είτε εκ γενετής κάποιοι άνθρωποι έχουν μειωμένο μεταβολισμό σε σχέση με κάποιους άλλους, είτε η βιοκίνησή τους, δηλαδή οι κινήσεις που κάνουν μέσα στη μέρα που έχουμε πει για το θέμα αυτό, την θερμογένεση και όλες αυτές οι βιοκινήσεις σε περασμένα βίντεο, είτε η βιοκίνησή τους, δηλαδή ό,τι κινήσεις κάνουν μέσα στη μέρα είναι λιγότερες από κάποιους άλλους που είναι ενεργητικοί άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοια πράγματα και ένας μεταβολισμός, ας πούμε, αντί να μεταβολίσει, ξέρω εγώ, 1500 θερμίδες τη μέρα, μεταβολίζει, ξέρω εγώ, 1200 ύστερα από κάποιο καιρό, έτσι. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Τι σημαίνει αυτό δηλαδή πρακτικά? Καταρχάς, για να χάσει κιλά, να συνεχίσει να χάσει κιλά ένας τέτοιος μειωμένος μεταβολισμός, ένας οργανισμός τέτοιος, θα πρέπει να καταναλώνει πλέον όντως αρκετές θερμίδες την ημέρα, δηλαδή να τροφοδοτείται με τόσες θερμίδες, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα, να έχει συνεχές καύσιμο μέσα του, γιατί για να το μεταβολίζει. Αν δεν έχεις καύσιμο, τι θα μεταβολήσεις? Κόβοντας το φαγητό και λαμβάνοντας πολλές υποσυτιστικές λιγοθερμικές τροφές, δηλαδή λαμβάνοντας κάτω από 1000 θερμίδες τη μέρα, ο οργανισμός ενός ατόμου βρίσκεται που οριακά δεν έχει αρκετό καύσιμο υλικό και ρίχνει και άλλο το επίπεδο των καυσεών του, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και φυσικά δεν μπορεί να χάσει κιλά. Χάνει πολλά υγρά και μυϊκή μάζα, όχι όμως το λίπος του. Αντίθετα λοιπόν με κάποια, πιστεύω, το να καταναλώνουμε πολύ λίγες θερμίδες μας οδηγεί στο να ρίχνουμε κι άλλο το επίπεδο των καυσεών μας, ενώ παράλληλα χάνουμε υγρά και μυϊκή μάζα. Το περιττό λίπος μας λοιπόν, όπως έχουμε ξαναπεί πάμπολες φορές και θα το λέω μόνιμα αυτό, το περιττό λίπος μένει στο σώμα μας. Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε το είδος, εδώ θέλουμε λίγο προσοχή παιδιά, να γνωρίζουμε το είδος των θερμίδων που είναι ωφέλιμες να καταναλώνουμε. Δηλαδή όλες οι θερμίδες που τρώμε στον οργανισμό μας δεν γίνονται το ίδιο πράγμα. Κάποιες μετατρέπονται σε λίπος και κάποιες όχι. Και όπως συνηθίζω να λέω ακόμα και σε όσους βρίσκονται σε δίαιτα και καμιά φορά απορούν όταν η δίαιτά τους δεν έχει κάποια είδη τροφών που θέλουν να φάνε, έχουν συνηθίσει να τρώνε και μάλιστα έχουν ακούσει ότι υπάρχει σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής διατροφής, ναι, σωστά, πάρα πολύ σωστά έχουν ακούσει, απορούν όταν δεν έχει λοιπόν η δίαιτά τους κάποια τέτοια είδη τροφών που επιβάλλονται ακόμα και με τους κανόνες της υγιεινής διατροφής. Έτσι, τι γίνεται εδώ πέρα, εγώ συνηθίζω να λέω και όλοι πλέον, έτσι, όποιος ασχολείται, είναι η ειδικότητά του αυτή, λέει ότι άλλο πράγμα η υγιεινή διατροφή που κάνουμε μόνοι μας στη ζωή μας, η οποία προάγει την υγεία και όλα αυτά, και άλλο πράγμα η διαιτητική διατροφή καύσης λίπους. Δεν έχει υγεία δηλαδή η διαιτητική, πώς δεν, αλίμονα αν δεν είχε υγεία και ισορροπία δεν θα έκαιγε το λίπος μας. Έτσι δεν είναι? Είναι όμως δύο διαφορετικά πράγματα εφόσον θέλουμε να συνεχίσουμε να χάνουμε λίπος. Το διαιτολόγιό μας λοιπόν θα πρέπει να έχει τέτοιο είδος τροφών ώστε οι θερμίδες που τρώμε να είναι ωφέλιμες και να οδηγούν την τάση μας να χάνει το λίπος, δηλαδή να μπορούμε να χάνουμε βάρος χωρίς να αποθηκεύουμε λίπος. Θα σας έχω έναν κατάλογο αυτών των τροφών. Η τακτική επίσης σωματική άσκηση θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε το μεταβολισμό μας που είναι ήδη χαμηλός και η εξήγηση βέβαια είναι απλή, έτσι όλοι πλέον το γνωρίζετε αυτό. Η άσκηση εκτός που ότι θα μας κάψει θερμίδες και θα ενεργοποιεί την θερμογένεσή μας, έτσι, και θα έχουμε και μετάκαυση μετά, θα καίμε θερμίδες για ώρες μετέπειτα ανάλογα και το είδος της άσκησης που κάνουμε, θα αυξήσει και το μυϊκό μας ιστό, ο οποίος με τη σειρά του αυξάνει το μεταβολισμό. Γιατί ο μυϊκός ιστός είναι σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνος για τις κάψεις του οργανισμού μας. Αυξάνοντας λοιπόν την άσκηση, αυξάνεται σε ρυθμό καύσεων δεν θα έλεγα ο χαλασμένος, δεν υπάρχει χαλασμένος, έτσι, ομοιωμένος μεταβολισμός και το βάρος βέβαια χάνεται με μεγαλύτερη συχνότητα και ευκολία. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας μία σημαντικότατη αρχή παιδιά. Να έχουμε υπομονή και επιμονή, γιατί αυτές οι αλλαγές στον οργανισμό μας δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι. Δηλαδή τι εννοώ, διατηρώ κάποιο βάρος για χρόνια, έτσι έχω λίπος πάνω μου για χρόνια, τρέφομαι επίσης με παχυντικές τροφές για χρόνια, έχω εκπαιδεύσει το σώμα μου να παράγει λίπος επί χρόνια, τις ορμόνες μου, την αντίσταση στην ισουλίνη, την έχω στα όρια επί χρόνια. Δεν γίνεται λοιπόν να θέλω να ανταποκριθεί άμεσα, χθες αν ήταν δυνατόν, και να μου παρατήσει όλες αυτές τις καλά ενσωματωμένες συνήθειες που κουβαλάω για χρόνια μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Ένας λοιπόν χαλασμένος, μειωμένος δηλαδή μεταβολισμός, χρειάζεται ένα διαιτολόγιο σχεδιασμένο με ειδικές τροφές, όχι ότι να είναι τροφές. που μας δίνουν ποιοτικά σωστές θερμίδες. Να σας το πω αλλιώς, φάε 1000 θερμίδες τη μέρα και φάτης από γλυκά, πίτσες και τέτοια. Θα δυνατήσεις ποτέ? Όχι! Αποκλείεται να δυνατήσεις. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει, έτσι. Επίσης, να υιοθετήσουμε την άσκηση, παιδιά. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο. Θέλει διατροφή με άσκηση. Η άσκηση θα εκμεταλλευτεί το τι κάνω στην κουζίνα μου και στο κρεβάτι, στον ύπνο μου. Εκεί θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρο η άσκηση. Θα λειτουργεί ο μηχανισμός που λέγεται σώμα τέλεια και θα τίνει πλέον αυτόματα να δυνατίζει. Θέλουμε λοιπόν μία παράλληλη άσκηση κάθε μέρα, αν είναι δυνατόν, από 20 λεπτά και πάνω. Περπάτημα, ποδήλατο, ξέρω εγώ, διάδρομο, ό,τι θέλετε. Μια παρόμοια μορφή άσκηση αεροβική. Και αν κάνετε και βάρη, ακόμα καλύτερα. Χρειάζεται ακόμα υπομονή και επιμονή για να πετύχουμε αυτή την ωραία μείωση του σωματικού βάρους στα επιθυμητά επίπεδα. Αυτές είναι τρεις από τις αρχές. Αυτά είναι βασικά πράγματα που πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη και να μην μας τρομάζουν τα μηχανήματα, οι μετρήσεις. Ξέρω εγώ, πήγα εκεί, με έβγαλε τόσο τις 100, αυτό μου φέρνουν κάτι, να δω κάτι μετρήσεις. Εντάξει, λέω, ωραία, μην τους τρομάξω, μην τους απογοητεύσω κιόλας ότι πήγες και έκανες μέτρηση. Ναι, έκανες τη μέτρηση, πολύ ωραία, παρακάτω. Δεν είναι λοιπόν οι μετρήσεις που θα μας φέρουν στον επιθυμητό στόχο. Αυτό που θα μας φέρει είναι να έχουμε ποιοτικά, είπαμε, σωστές θερμίδες, όχι ότι να είναι θερμίδες, όχι πολύ λίγες θερμίδες και άσκηση. Αυτά είναι. Ελπίζω να σας βοήθησα σε αυτό το βίντεο, να εμπεδώσουμε, θέλω δύο πράγματα, έτσι. Θέλω ο καθένας να γίνει ένας διαιτολόγος του εαυτού του, να νιώσει το σώμα του, να το ακούσει, να καταλάβει, να μυριστεί τι γίνεται με το δικό του σώμα. Δεν μπορούμε για όλα τα σώματα, ο καθένας το δικό του σώμα, έτσι. Και να μπορέσει πλέον σιγά σιγά να οδηγήσει το σώμα του προς την τέλεια κατεύθυνση υγείας. Και μετά βάζει και την υγιεινή του διατροφή, στα πλέον προσθέτει ό,τι τροφή θέλει, θα έχει μάθει πώς να τη χειριστεί και όλα θα πηγαίνουν καλά. Δεν πρόκειται να ξαναπαχύνεις μετά. Θα είσαι ρυθμισμένος. Αυτά λοιπόν για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησα. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.